Κωνσταντίνο μου, θα μας μεταφράζει τι ακριβώς θα δηλώνει τώρα ο Τζο Μπάιντεν. Είμαστε πανέλη. Mr. Minister, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε να με υποδεχθείτε την σύζυγό μου Τζιλ και εμένα προσωπικά. Προσδοκούσα αυτήν την επίσκεψη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τότε που εκλέγηκα στην Ιερουσία το 1973. Είναι πραγματικά σπουδαίο να βρίσκομαι εδώ στην Κύπρο επιτέλους και μου έχουν πει ότι είμαι ο πρώτος εμπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκομαι εδώ στην Κύπρο από τότε που επισκέφθηκε ο Λίντον Τζόνσον το όμορφο Σαρνησί. Ήρθα εδώ κατόπιν πρόσκλησης του Πρόεδρου Αναστασιάδη και της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήθελα να έρθω εδώ κυρίως για να τονίσω τις αξίες που προβάλλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αναπτυσσόμενη μας συνεργασία με την Κύπρο. Αυτή η σχέση είναι τώρα μια αυθεντική στρατηγική εταιρική σχέση και υπάρχουν μεγαλύτερη υπόσχεση για το μέλλον. Προσδοκώ να καθίσουμε μαζί με τον Πρόεδρο να συζητήσουμε μια κοινή ατζέντα. Η Κύπρος, η αυξανόμενη ηγεσία της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, η στήριξη για την αποστολή να εξουδετερωθούν τα χημικά όπλα από τη Συρία και να εμποδίσει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ο ρόλος της στην Ευρώπη και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιφέρεια της και η αυξανόμενη συνεργασία στην έρευνα και διάσωση, την ανταπόκριση σε κρίσεις και την αντιδημοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν πολλά να συζητηθούν και αύριο ο Πρόεδρος και εγώ θα συζητήσουμε επίσης τα γεγονότα στην Ουκρανία. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι και ενωμένοι μπροστά στην ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία. Ξέρω ότι οι Κύπροι έχουν αντιμετωπίσει σκληρές οικονομικές επιλογές και έχουν κάνει πολλές θυσίες. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που η κυβέρνηση έχει προχωρήσει, έχει κάνει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις. Η οικονομία της Κύπρου έχει αρχίσει να γυρίζει τη γωνία, να ανακάμπτει και προσδοκούμε σε εμβάθυνση των εμπορικών μας σχέσεων ώστε να επιστρέψει η ανάπτυξη και η ευημερία. Και βέβαια, μια σημαντική συζήτηση στην ατζέντα θα είναι το Κυπριακό. Προσδοκώ σε συνάντηση και με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, της ελληνοκυπριακής κοινότητας αύριο και τον ηγέτη της κουροκυπριακής κοινότητας την επόμενη μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό, αναγνωρίζουν μόνο μία νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και η επίσκεψή μου και η επισκέψη μου στο νησί δεν θα αλλάξουν αυτή τη θέση. Είναι η προσωπική μου θέση και η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και η θέση ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας εκτός από μία χώρα. Αυτόν τον καιρό έχει περάσουν 40 χρόνια και οι Κύπροι θα πρέπει να επανενωθούν σε διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Έχω ενθαρρυνθεί από τα μέτρα που έχουν ληφθεί πρόσφατα, το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου, τις επισκέψεις του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή στην Άγκυρα και του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή στην Αθήνα. Η στήριξη από την διεθνή κοινότητα και η σοβαρότητα και η αποφασιστικότητα που βλέπουμε στη διαδικασία μέχρι στιγμής. Μετά από τόσους γύρους συνομιλιών και τόσα χρόνια αδιεξόδου, είναι νόμιμο να ρωτήσει κανείς ότι πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικό τώρα. Όταν σκέφτομαι αυτήν την ερώτηση, μου θυμίζουν τα λόγια του πρώην συναδέλφου μου, Τζον Μίτσελ, στο Ιερουσία, του απεσταλμένου Συμβόρειου Ιρλανδία, ο οποίος είπε, είχαμε 700 μέρες αποτυχίας και μία μέρα επιτυχίας, αναφερόμενος στην αποστολή του στη Βόρειο Ιρλανδία. Η ειρήνη είναι πάντα εφικτή, αλλά χρειάζεται αποφασιστικότητα όχι μόνο από τους ηγέτες, αλλά και από τους πολίτες. Και σε ό,τι αφορά αυτή τη βάση, με ενθαρρύνει η κοινή πρωτοβουλία των Κυπρίων πολιτών και επιχειρηματιών, τις ιστορικές θρησκευτικές τελετές και το διάλογο και την αποκατάσταση θρησκευτικών μνημείων σε όλο το νησί. Έχω ακούσει
ότι ο τύπος εδώ στην Κύπρο υποθέτει ότι έρχομαι με σχέδιο στην τσέπη μου για να λύσω το Κυπριακό. Θέλω να απορρίψω αυτή τη φήμη. Ήρθα εδώ εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών για να βοηθήσω να επέλθει η λύση, όχι να παρουσιάσω ή να επιβάλλω λύση. Πολλοί από σας ξέρετε ότι ακολουθώ τα γεγονότα εδώ στην Κύπρο για περισσότερα από 40 χρόνια. Και γι' αυτό γνωρίζω ότι οι Κύπροι, ότι μόνο οι Κύπροι μπορούν να αποφασίσουν το όραμα για το μέλλον τους. Και μόνο οι Κύπροι μπορεί να έχουν το θάρρος που χρειάζεται για να, αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει αν διασφαλίσετε ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικό, ότι αυτή τη φορά ότι μία λύση είναι, μπορεί να επιτευχθεί. Θα φέρει πολύ μεγάλη ευημερία, μεγαλύτερη ασφάλεια και ένα μέλλον με απεριόριστες ευκαιρίες για τις μελλοντικές γενναίες, ελεύθερη από το ζουρλομανδία όπου οι δεκαετίες τις διέρεσεις έχουν φέρει. Αυτό το νησί μπορεί και μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος σταθερότητας για την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ιστορία του 20ου αιώνα στην Ευρώπη ήταν μία όπου έπεσαν τα εμπόδια και όπου ειρήνη και ευημερία αναπτύχθηκαν στη θέση τους. Αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει σε αυτό το όμορφο νησί. Έχω ταξιδέψει στην Κύπρο σήμερα γιατί πιστεύω ότι αυτή τη φορά μπορεί να είναι διαφορετικά. Αν θα γίνει ή όχι, εξαρτάται από τους πολίτες αυτού του νησιού. Η σύζυγός μου και εσύ προσδοκούμε να δούμε όσο το περισσότερο γίνεται από το νησί σας και να συναντήσουμε όσους περισσότερους Κύπριους γίνεται και να έχουμε μια καλύτερη άποψη για τις ζωές τους και τις ελπίδες τους. Αν αρχίσω όπου ξεκίνησε. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τη συνεργασία του και τις προσπάθειες του να οικοδομηθεί μια αυθεντική στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια σχέση μεταξύ των χωρών μας που έχει μεγαλύτερη υπόσχεση για ακόμη για το μέλλον. Σας ευχαριστώ που με υποδεχθήκατε και καλή σας νύχτα. Ακόμα είναι νωρίς όμως. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνο.